άδικο. Η μικρή απάντηση είναι δεν ξέρω. Η πιο μεγάλη απάντηση είναι δεν πιστεύω ότι εδώ διαμορφώνεται μια διαδικασία που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που συμβαίνουν εκεί απέναντι. Με άλλα λόγια, εάν από εδώ προκύψουν και ελπίζω ότι θα προκύψουν διαφορετικοί θεσμοί, διαφορετικές μορφές συλλογικότητας και διαφορετικές μορφές υπέρβασης των ορίων της σημερινής δημοκρατίας, αυτό αναγκαστικά πιστεύω ότι δεν θα έχει την κεντρικότητα των απέναντι. Θα είναι διάσπαρτο, θα είναι πολύμορφο και θα έχει τις δικές του στιγμές που όποιος προσπαθήσει να τις προσδιορίσει από πρώτα, ίσως δυνάμει θα προσπαθήσει με την ίδια στιγμή να δεσμεύσει και τη δυναμική του. Να σκορπιστεί αυτό το πράγμα σε κοινωνικούς χώρους, να υπερασπιστεί τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών χώρων, να μπολιάσει τις μορφές εναλλακτικής αντιθεσμικής εκπαίδευσης, να μπολιάσει τις μορφές αντίσταση στον χώρο της εργασίας. Μόνο έτσι από τα κάτω φτιάχνεται ένα δίκτυο αντιεξουσίας και όχι μια πρόταση εξουσίας απέναντι στην πρόταση εκείνων. Συγκρατώ μια εικόνα από έναν σύντροφο που είχε έρθει από το Μεξικό, το λέω σύντροφο με τη βαθιά έννοια της λέξης, γιατί νιώθω ότι μοιράζομαι με αυτόν ένα κοινό αγώνα και κοινά όνειρα. Έναν άνθρωπο που είχε έρθει από την Οαχάκα, από την πόλη που έζησε για κάποιους μήνες, ένα πρωτάκουστο πείραμα αυτοδιαχείρισης. Μια πόλη που καταλήφθηκε από τους κατοίκους της και αντιδρούσε, και το σύνθημά της ήταν παράξενο, το ίδιο που έχουμε και εμείς τώρα, να φύγουν όλοι. Λοιπόν, εκείνος μας είπε το εξής: κάντε ό,τι μπορείτε για να αντισταθείτε σε αυτούς που είναι από πάνω. Εμείς αυτή την περίοδο ανακαλύψαμε κάτι και σας το μεταφέρω σαν συμβουλή. Τι ανακαλύψαμε? Ότι μπορούμε και χωρίς αυτούς. Αν αυτό ανακαλύψαμε εδώ, αυτό κρατήσουμε. Υπάρχει μια παράκληση να επαναλάβουμε τα ονόματα των ομιλητών, ώστε και οι ερωτώντες να τους ξέρουν. Ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, ο Γιώργος ο Οικονόμου, ο Γιώργος ο Αναστασόπουλος, ο Μανώλης ο Γλέζος, ο Κώστας ο Δουζίνας και ο Σταύρος ο Σταυρίδης. Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια το ψηφίσματα που βγάζουμε πρώτη μέρα, αλλά κατά θέμα της σημερινής διαδικασίας, ότι μία από τις βασικές ανάγκες η οποία μας κατέβασε όλους εμάς στην πλατεία είναι το γεγονός ότι είμαστε αποκλεισμένοι, τόσο καιρό είμαστε αποκλεισμένοι από τα κέντρα λήψεων αποφάσεων. Αυτό που λένε δηλαδή ότι αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Και ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε. Το πώς απαντάμε σε αυτό το πράγμα από εδώ και πέρα. Διαβάζοντας το πραγματοποιώντα τα δυνατά του Μάρτα Χάρνεκερ, περιγράφει εκεί ένα τρόπο οργάνωση τοπικών κοινωνιών που λέγεται συμμετοχικός προϋπολογισμός. Αυτό δεν απευθύνω σε ένα ερώτηση. Το πώς δηλαδή τοπικές κοινωνίες οργανώνονται δημοκρατικά σε επίπεδο βάση μέσα από λαϊκές συνελεύσεις, θέλοντας αντιπροσώπους, γιατί προφανώς καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια συνέλευση όπως γίνεται εδώ πέρα στο Σύνταγμα, σε μια μεγάλη εμβέλεια, δεν θα είναι ούτε εύκολο να εφαρμοστεί, αλλά ούτε και πρακτικό εν τέλει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είτε τον κύριο Ντουζίνα είτε τον κύριο Σταυρίδη ή οποιοδήποτε λοιπόν λέγα μια μεγαλύτερη γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, είναι να μας πει μερικά πράγματα γι' αυτό, το πώς ας πούμε σε αυτές τις περιοχές που είναι και η Αμερική περισσότερο έχει οργανωθεί και το κατά πόσο μπορούμε αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε εδώ στην Αθήνα σήμερα. Αν θέλετε μοιραστείτε το χρόνο. Εντάξει, δεν μπορώ να απαντήσω λεπτομερώς σε αυτή την ερώτηση, αλλά δεν θέλω να πω κάτι ακριβώς για την έννοια της δημοκρατίας, η οποία βγαίνει και μέσα από αυτή την ερώτηση. Η δημοκρατία, όπως μας είπε ο φίλος ο Γιώργος, είναι το κράτος του Δήμου. Τι είναι ο Δήμος? Δήμος ήταν στην Αθήνα αυτοί που ήταν αποκλεισμένοι. Ήταν αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα, είχαν μια ιδιαίτερη γνώση, πλούτο, εξουσία. Δεν είχαν δηλαδή αυτά που είχαν αυτοί που μας διοικούσαν, που τους διοικούσαν. Όταν λοιπόν ο Δήμος είπε ότι εμείς τώρα τα διοικούμε, έλεγε δύο πράγματα. Πρώτον, εμείς που είμαστε οι αποκλεισμένοι, τώρα γινόμαστε το όλο, το σύνολο. Εκφράζουμε το συνολικό συμφέρον
και τα συνολικά ενδιαφέροντα της κοινωνίας εναντίον αυτών οι οποίοι εκφράζουν τα ειδικά, περιορισμένα και μερικά τους συμφέροντα. Με αυτή την έννοια, η δημοκρατία η οποία δημιουργείται αυτή τη στιγμή και η οποία πρέπει να βρει πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να μπορέσει να ανθίσει, να αναπτυχθεί, να περάσει παντού, μπορεί και από τέτοιες πρωτοβουλίες συνεταιριστικές και άλλες, αλλά και θεσμικά, να απαιτήσει και να πει σήμερα, αν υπάρχουν τρεις εξουσίες, εμείς είμαστε η τέταρτη εξουσία, η οποία είναι η πρώτη εξουσία, είναι η εξουσία του λαού. Και αυτή η εξουσία πρέπει να αναγνωριστεί σαν ένα κομμάτι το οποίο θα διαπραγματευτεί το μέλλον της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Αν έχετε το κουράγιο και το ενδιαφέρον, τα αυτοδιαχειριστικά πειράματα στη Λατινική Αμερική είναι εξαιρετικά πλούσια, αναζητήστε χαρακτηριστικά τους. Δεν είναι μόνο οι Ζαπατίστας, στις λαϊκές γειτονιές της Αργεντινής στην εποχή της κρίσης φτιάχτηκαν μορφές συμμετοχής που επηρέασαν τη μορφή της πόλης, επηρέασαν τους όρους αυτοοργάνωσης και αναπαραγωγής των λαϊκών τάξεων, επηρέασαν τις δομές δύναμης και εξουσίας που έπαιρναν αποφάσεις για το μέλλον και παραγωγικών τυχών της κοινωνίας. Υπήρξαν τέτοια παραδείγματα, ας πούμε, στο Μεξικό. Το παράδειγμα των Ζαπατίστας δεν είναι ένα παράδειγμα εξωτερικότητας. Οι Ζαπατίστας δεν φτιάξαν το δικό τους κόσμο. Αν θυμάστε, το σύνθημά τους είναι ποτέ πια ένα Μεξικό χωρίς εμάς. Το σύνθημά τους αυτό υλοποιήθηκε φτιάχνοντας τους δικούς τους αυτόνομους δήμους μέσα στο Μεξικό. Και οι αυτόνομοι δήμοι επηρέασαν τη ζωή του Μεξικού. Παρήγαγαν γεγονότα στο Μεξικό. Έφτιαξαν δικές τους παραγωγικές μονάδες. Ανάγκασαν τις μονάδες που βρισκόντουσαν στις περιοχές τους να υπαχθούν στις συνθήκες εργατικών δικαιωμάτων και εργατικών συνθήκων όπως εκείνοι τις απαιτούσαν. Και παρήγαγαν επομένως γεγονότα μέσα από μορφές αυτοδιοίκησης. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Θα πάμε στις γειτονιές, θα φτιάξουμε συνελεύσεις, θα τα κάνουμε όλα. Οκ. Okay. Το ελληνικό θα τα πείσουμε να το πουλήσουν. Να ένα στόχος που μπορεί να μας δημιουργήσει δυνατότητες συντονισμού. Εμείς να υπερασπιστούμε τη δημόσια περιουσία, την περιουσία των κοινών. Όχι τη δημόσια περιουσία με την έννοια της κρατικής περιουσίας. Τη δημόσια περιουσία που μας ανήκει. Λοιπόν, να, εδώ έχουμε συγκεκριμένα διλήμματα και συγκεκριμένες τροπικές. Μπορούμε να εργαστούμε φτιάχνοντας μέσα από λαϊκές συνελεύσεις ένα δίκτυο υπεράσπισης, ας πούμε, των δημόσιων κοινών της πόλης της Αθήνας σήμερα. Να ένα στόχος που μπορεί να μας ενώσει και να επηρεάσει τη ζωή μας αύριο. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Γιώργος λέγομαι και θα ήθελα να εκφράσω από το ελληνικό κίνημα της Δημοκρατίας τα συγχαρητήρια για όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και για τις ομιλίες. Εμείς 15 χρόνια τεκμηριώνουμε και προβάλλουμε θεσμούς άμεσης δημοκρατίας και επειδή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μοναδικό παγκόσμια, θα ήθελα να ρωτήσω τον συναγωνιστή, τον Μανώλη τον Γλέζο, που από το 89 Μανώλη ξεκινήσαμε τις ιστορίες της άμεσης δημοκρατίας, κατά πόσο θα έβλεπε αν αυτή η συνέλευση θα μπορούσε προοπτικά και στο βαθμό που συνεχίζεται να λειτουργεί έτσι και να παράγει ψηφίσματα να αποτελέσει ένα θεσμικό αντίβαρο στην απέναντι Βουλή. Δηλαδή κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα δημοβούλιο πολιτών και στα πλαίσια των συνταγματικών τάξεων πολλών χωρών που προβλέπουν δύο νομοθετικά σώματα, άνω Βουλή, κάτω Βουλή, Βουλή Λόρδων, Βουλή Κοινοτήτων, αυτό το οποίο δημιουργείται τώρα να διεκδικήσει ένα ρόλο κοινωνικού ελέγχου όλων όσων οι απέναντι ψηφίζουν και να διεκδικηθεί αυτό θεσμικά είτε σε μια αναθεώρηση του συντάγματος, να γίνει αυτό το Δημοβούλιο Πολιτών πράξη, είτε να ζητηθεί σε ένα άλλο σύνταγμα αυτό να υποκαταστήσει την αντιπροσώπευση. Και παράλληλα θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή, τον Γιώργο τον Κατρούκαλο, τον συνάδελφο, κατά πόσο αυτό που συμβαίνει, αν συμβεί επί Μακρόν, αποτελεί ένα έθιμο, δηλαδή ένα συνταγματικό έθιμο, το οποίο παράγει δίκαιο. Όπως απέναντι παράγουν νόμους, έτσι και εμείς
να παράγουμε αίτημα και κατά πόσο θα μπορούσε με αυτή τη λογική του αιτήμου αυτό το σώμα να αποτελέσει και ένα δικαστικό.